Κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Γαβρόπουλου. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, να βάλουμε τους τηλεθεατές στο παιχνίδι πρωτίστως, έτσι. Αλφα πει και ενώ αποστολή στο 54-160. Γιατί όσοι εμπλέκονται με τον ένα τον άλλο τρόπο μετά της παιδείας, προφανώς έχουν και πιο χρήσιμα ερωτήματα και πιο κρίσιμα για να σας υποβάλουν. Να ξεκινήσουμε από ένα έτσι τελευταίο που έχει και ένα ενδιαφέρον γενικότερο και συζητάτε έντονα. Επειδή σας είδαμε στα ψαρά με τον Πρωθυπουργό στην παρέλαση, να ρωτήσουμε τη γνώμη του Υπουργού Παιδείας. Επειδή έχει γίνει κουβέντα τα τελευταία χρόνια, πρέπει τελικά να γίνονται μαθητικές παρελάσεις ή όχι σε τούτο τον τόπο? Εγώ τα παιδιά χαμογελαστά τα βλέπω. Και εγώ χαμογελαστά. Περήφανα τα βλέπω στις παρελάσεις και μετά από αυτές κάνουν και τις βόλτες τους και σε πιο μεγάλες ηλικίες. Ωραίο. Μάλιστα. Είναι όλο αυτό. Εντάξει. Τη γνώμη σας, Υπουργέ, μαθητικές παρελάσεις? Νομίζω ότι είναι μία παράδοση πάνω στην οποία πρέπει να σταθούμε με σοβαρότητα. Είναι ένα σύνθετο κοινωνικό ερώτημα. Εμείς θα θέλαμε να δούμε το περιεχόμενο κυρίως των παρελάσεων που γίνονται στους Δήμους, που είναι κάτι πάρα πολύ θετικό γιατί υπάρχει πλήρης εμπλοκή των γονιών. Είναι ένα πράγμα το οποίο, αν δεν υπάρξει μια πολύ πολύ ευρεία συνένεση, δεν θα πρέπει να το αλλάξουμε. Από την άλλη μεριά, το να τα συζητάμε πάντα ξεκαθαρίζονται διάφορες απόψεις. Ξέρετε ότι η αριστερά έχει μια κριτική στάση απέναντι σε αυτά, αλλά επειδή είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνον την κυβέρνηση αλλά την κοινωνία ολόκληρη, νομίζουμε ότι είναι ένα πράγμα για το οποίο πρέπει όντως να υπάρχει μια συνένεση για την όποια αλλαγή. Η κοινωνία συμμετέχει πάντως, κύριε Υπουργέ, δεν βρίσκεται πώς συμμετέχει αυτή τη στιγμή την δεν προγραμματίζεται. Στις εκδηλώσεις αυτές. Ακριβώς αυτό σας είπα. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό σας είπα. Σε τοπικό επίπεδο, κυρίως στους Δήμους, η κοινωνία, οι γονείς, τα σχολεία, οι μαθητές έχουν μια πολύμορφη συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις. Λοιπόν, να σας πάω σε ένα πιο δύσκολο. Πώς κρίνετε λοιπόν την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα θρησκευτικά, την απόφαση για τον προηγούμενο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Φίλη? Έχουμε τοποθετηθεί δημόσια και ως Υπουργείο Παιδείας και ως κυβέρνηση συνολικά και εγώ προσωπικά. Έχουμε αρχίσει μία διαδικασία μεταρρύθμισης του μαθήματος των θρησκευτικών. Αυτό γίνεται σε συνεννόηση με όλους τους φορείς. Είναι μία επιστημονική συζήτηση που γίνεται σε όλη την Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας, με πολύ σημαντικές επιστημονικές συμβολές. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει και μία ομόφωνη απόφαση της ιεραρχίας ως προς το περιεχόμενο του φακέλου των μαθητών σήμερα. Άρα πρακτικά δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο εμείς να κάνουμε πίσω. Τώρα αυτό, κύριε Υπουργέ, εμείς, ξέρετε, λοιπόν, πολύ το ερμηνεύουν για να σας ρωτήσω. Με όλους τους φορείς, μάλιστα, συμπεριλαμβανομένου και επειδή λέτε δεν θα κάνουμε πίσω, πολλοί πολίτες λένε, δηλαδή, και της Εκκλησίας προφανώς, θα αγνοήσω έναν θεσμό όπως το Συμβούλιο της Επικρατείας? Αυτό λέει το Υπουργείο. Θα σας πω, το Υπουργείο αντιθέτως έχει αποδείξει ότι σέβεται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, ανεξάρτητα το πώς τις κρίνει. Η συγκεκριμένη απόφαση δεν αφορά το μάθημα. Πρέπει να είναι σαφές αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά μία υπουργική απόφαση του πρώην Υπουργού, του κυρίου Φίλη, η οποία πρακτικά είχε επιπτώσει στο περσινό μάθημα, αλλά όχι αυτό που γίνεται φέτος και θα γίνει του χρόνου. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει ένα θέμα ασέβειας ως προς τις αποφάσεις. Υπάρχει βεβαίως μία κρίσιμας ως προς αυτό, μιας αποτίμησης, και εκεί ο καθένας κρίνεται πια κοινωνικά. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Κύριε Υπουργέ, ο αριθμός των εισακτέων πότε θα βγει? Θα τον μάθουμε? Θα μπορέσετε να μας τον πείτε? Μέχρι την Τετάρτη θα βγει. Υπάρχει μία
λελογισμένη αύξηση των εισακτέων, μπορώ να σας πω και λίγο παραπάνω από τη λελογισμένη αύξηση, γιατί νομίζουμε με την πρόσθετη χρηματοδότηση που παίρνουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας και με τις πρόσθετες θέσεις που παίρνουν και τη χρηματοδότηση νέου προσωπικού για να αποκτήσει διδακτική εμπειρία, έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για να υπάρξει και αυτή η αύξηση στους εισακτέους. Υπουργέ, την είδηση δώστε μας. Πόση ήταν πέρυσι, πόση θα είναι φέτος. Την είδηση θέλουμε. Όχι την περιγραφή. Εσείς μπορεί να το θέλετε, αλλά δεν θέλω να προτρέξω, γιατί θέλω πραγματικά να το δούμε μέχρι τελευταίες λεπτομέρειες. Πάντως είναι είδηση ότι θα αυξηθεί και δεν θα αυξηθεί μόνον αυτό που έχει βγει σε εφημερίδες, θα είναι και λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω. Και θα μάθουμε τον αριθμό την Τετάρτη, είπατε, υπουργέ, δεν είναι? Μάλιστα. Ισομερώς θα αυξηθεί, για να το καταλάβουμε, δηλαδή σε όλες τις σχολές, σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα πανεπιστήμια, σε όλες τις κατευθύνσεις. Όχι, δεν μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να είναι, όχι. Δεν μπορεί να είναι, εξαρτάται πάντοτε από τις υποδομές που υπάρχουν, από το διδακτικό προσωπικό, από τις άλλες δυνατότητες, παραδείγματος χάρη οι σχολές, τα τμήματα που έχουν εργαστήρια, είναι πολύ δύσκολη η αύξηση. Το έχουμε δει ένα-ένα και γι' αυτό και σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Το κάνουμε πάντως πάρα πολύ υπεύθυνα, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει το κάθε τμήμα. Επειδή ρωτάμε για τους εισακταίους στα ΕΗ και στα ΤΕΗ, να ρωτήσουμε και τον τρόπο εισαγωγής, αν αυτός τελικά θα αλλάξει, αν θα καταργηθούν ποτέ οι πανελλαδικές εξετάσεις και αν τελικά με την εμπειρία σας πια στην θέση του Υπουργού Παιδείας, εκτιμάτε πως πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές ή αν έχει αλλάξει η προσέγγιση στο θέμα? Έχουμε τοποθετηθεί επ' αυτού του θέματος και έχουμε τοποθετηθεί με μεγάλη σαφήνεια. Έχω πει σε πάρα πολλούς φορείς τις εγγενείς αδυναμίες του σημερινού συστήματος, αδυναμίες που έχουν σχέση με την παιδαγωγική αξιοπιστία του. Εμείς ολοκληρώνουμε τις συζητήσεις με φορείς, με επιστήμονες, με πανεπιστημιακούς και θα ανακοινώσουμε την αρχιτεκτονική μιας νέας προσέγγισης σε αυτά τα ζητήματα σχετικά σύντομα. Μάλιστα. Δεν μπαίνετε σε περισσότερες λεπτομέρειες, το καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, για τα θρησκευτικά είπαμε, υπάρχουν όμως και άλλα μαθήματα, Νίκο, έτσι? Ναι, ναι. Αυτό που θα πρέπει να ρωτήσουμε είναι πότε θα ανακοινώσετε τις αλλαγές στα μαθήματα της ιστορίας και των μαθηματικών και τι περιεχόμενο θα έχουν. Και αυτό είναι, θεωρούμε ότι μπορείτε να μας δώσετε μια λεπτό, μια σκέψη τουλάχιστον. Μας ακούσατε, κύριε Υπουργέ? Πότε θα ανακοινώσετε τις αλλαγές στα μαθήματα της ιστορίας και των μαθηματικών? Ναι. Υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στον Νίκο στην επιστροφή. Θα τις ανακοινώσουμε πάλι όταν είμαστε έτοιμοι και ολοκληρώσουμε τις επιστημονικές συζητήσεις που κάνουμε. Να δεχτούμε καταρχήν ότι αυτά είναι θέματα επιστημονικά. Άρα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι συζητήσεις, οι οποίες... Υπάρχει ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Ένα πρόβλημα με τη σύνδεση. Το οποίο όμως δεν θα το αφήσουμε άλλο. Το πρέπει να το αποκαταστήσουμε. Πρέπει να το αποκαταστήσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον η συζήτηση με τον Υπουργό. Μας έδωσε ήδη την είδηση. Ο κόσμος στέλνει. Εγώ θα επιμείνω. Θα επιμείνω, γιατί ρώτησα την Κολύμβα χθες. Ναι. Η είδηση είναι ότι την Τετάρτη θα ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων και θα είναι και αυξημένο σε σχέση με πέρσι. Ναι. Μέχρι να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα. Τώρα ακούει ο Υπουργός, πρέπει να έχει λυθεί το πρόβλημα. Υπουργέ, μας ακούτε νομίζω τώρα. Μας ακούτε τώρα. Ναι. Ιστορία, μαθηματικά. Πότε έρχονται οι αλλαγές? Σας ακούω βέβαια. Ιστορία, μαθηματικά. Έλεγα ότι το πού θα καταλήξουμε είναι αποτέλεσμα επιστημονικών συζητήσεων, οι οποίες, όπως ξέρετε, δεν έχουν μονοσήμαντη κατάληξη. Εδώ λοιπόν πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα επιχειρήματα για το πώς θα εξυγχρονιστούν αυτά τα μαθήματα. Διότι τα μαθήματα αυτά πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τα πρόσφατα αποτελέσματα των ερευνών, και επίσης τους πρόσφατους προβληματισμούς γύρω από την παιδαγωγική διάσταση για το πώς διδάσκονται. Γι' αυτό, όπως και σε όλα τα μαθήματα, έχουμε ένα σχέδιο
θα αρχίσει από τη Δευτέρα Λυκείου, ναι. Θα πάει και σε άλλες τάξεις για τα θέματα αυτά από το Σεπτέμβριο που έρχεται. Από του χρόνου. Για ένα χρόνο θα το δοκιμάσουμε, θα το αποτιμήσουμε στο τέλος. Βεβαίως, γιατί, αλλά δεν γίνονται, ξέρετε, οι αλλαγές στα μαθήματα δεν είναι κάτι που γίνεται απότομα και με έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Το ριζοσπαστικό είναι αυτό στο οποίο θα καταλήξουμε μέσα από διαδοχικές προσεγγίσεις. Και θα αρχίσουμε από το Σεπτέμβριο σιγά σιγά και το ξεδίπλωμα του περιεχομένου αυτών των μαθημάτων. Από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει το ξεδίπλωμα των μαθημάτων. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω κάτι. Είναι συνεχείς οι διαμαρτυρίες ότι λείπουν καθηγητές, λείπουν εκπαιδευτικοί. Από το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσουν πάλι τα μαθήματα, θα έχουμε μόνιμο προσωπικό. Θα έχουμε διορισμούς μονίμων, γιατί έχουν, από ό,τι ξέρω, από ό,τι διαβάσαμε, έχουν να γίνουν διορισμοί μονίμων από το 2009, ναι. Κύριε Υπουργέ. Και κάποιοι από τον ΑΣΕΠ του 2008 διαμαρτύρονται. Μπράβο. Και λένε τους έχετε αφήσει σε εκκρεμότητα 10 ναι. χρόνια και όλο τους λέτε και ποτέ δεν τους προσλαμβάνετε. Ναι. Ωραία. Καταρχήν να σας πω ότι για την επιτυχία των νέων προγραμμάτων σπουδών και των νέων μαθημάτων δηλαδή του περιεχομένου χρειάζονται επιμορφώσεις του προσωπικού που ήδη υπηρετεί στα σχολεία μας. Άρα υπάρχει μια τεράστια υποχρέωση της πολιτείας να μην αφήσει αυτό το προσωπικό στην τύχη του, αλλά να φροντίσει για τις επιμορφώσεις και όλη τη βοήθεια που μπορεί να του δώσει. Το δεύτερο θέμα που θίγεται είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα. Το γνωρίζετε ότι δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση και μόνο αυτό. Είναι η πρώτη μας προτεραιότητα στις συζητήσεις που κάνουμε με τους θεσμούς και όπως έχω δηλώσει και στη Διδασκαλική Ομοσπονδία και στην ΟΛΜΕ, τον Οκτώβριο θα ανακοινωθούν επισήμως και ο αριθμός των μονίμων διορισμών και το σύστημα πρόσληψης των εκπαιδευτικών για την εκπαίδευση. Δηλαδή μιλάμε εκτός ΑΣΕΠ, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί το καθεστώς το σημερινό, όπου οι αναπληρωτές πια... Γι' αυτό σας είπα, θα ανακοινωθεί και το σύστημα. Δεν θέλω να πω τίποτα τώρα, διότι υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και από τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε σε συνθέσεις, ώστε κάτι το οποίο θα δώσει μεγάλη δυναμική στα σχολιά μας, όπως θα είναι οι μόνιμοι διορισμοί, να μην στα καλά καθούμε να υπονομευθεί από ένα σύστημα για το οποίο θα υπάρχουν πάρα πολλές διαφωνίες. Και η διαδικασία εκτός ΑΣΕΠ. Είμαστε σε συζήτηση πολύ προσεκτικά, εξαρτώντας κάθε περιθώριο. Και μόνιμες προσλήψεις. Θα σας πω, δεν είναι αν είναι εντός ή εκτός ΑΣΕΠ, αλλά είναι ότι πρέπει σίγουρα να πάρθει υπόψη η προϋπηρεσία που έχει ένας τεράστιος αριθμός εκπαιδευτικών. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αναπληρωτές για 10 χρόνια, για 9 χρόνια, άλλοι είναι και περισσότερο. Νομίζουμε ότι η πολιτεία πρέπει να σεβαστεί και αυτήν την κατάσταση που αυτοί οι άνθρωποι είναι με μια βαλίτσα στο χέρι κάθε χρόνο, δεν ξέρουν αν θα ξαναπάνε στο ίδιο σχολείο, και με εργασιακές συνθήκες που ακριβώς λόγω του είδους των χρημάτων που έχουμε, που δεν είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα. Σωστά το λέτε, μιλάτε για μοριοδότηση, Υπουργέ. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να λύσουμε. Αν αυτό σχετίζεται με μια παράκαμψη του ΑΣΕΠ, όπως γράφετε, διαβάζουμε, ή αν μιλάτε για μια μοριοδότηση που πρέπει να γίνει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, γιατί όταν πραγματικά ο άλλος με 3,60 πηγαίνει από άκρη σε άκρη την Ελλάδα, πρέπει να τιμηθεί κάποια στιγμή. Ναι. Κοιτάξτε όμως, ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε και πολύ ευαίσθητοι στο πώς νέοι θα μπουν στην εκπαίδευση. Σωστό, έτσι δεν είναι? Σωστό. Άρα είναι μια ισορροπία πάρα πολύ δύσκολη, την οποία πρέπει με συνένεση να εξασφαλίσουμε, διότι και οι νέοι δεν μπορεί να είναι και αυτοί παρατημένοι από την πολιτεία. Ναι. Είδατε, μίλησα με μεγάλη σαφήνεια για τους συναδέλφους μας που είναι αναπληρωτές, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και το άλλο θέμα με τους νέους. Γι' αυτό σας λέω, είναι ένα ζήτημα το οποίο μελετάμε, συζητάμε, πολύ σύνθετο, αλλά είναι προφανές ότι όταν θα ανακοινωθεί ο αριθμός, θα ανακοινωθεί και με σαφήνεια το σύστημα πρόσληψης. Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, για τον αριθμό πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τους θεσμούς, κύριε Υπουργέ. Το είπατε νωρίτερα, το κατάλαβα σωστά?
Απολύτως, απολύτως. Απολύτως είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα. Εμείς είμαστε σε συνεννόηση. Για πρώτη φορά έχει αποτυπωθεί η ανάγκη μόνιμων διορισμών και γραπτά στα κείμενα που ανταλλάσσουμε, και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία. Από εκεί τώρα μέχρι τον τελικό αριθμό υπάρχει κάποια απόσταση ακόμη, την οποία κάθε φορά συζητάμε και ελπίζουμε να καταλήξουμε σε έναν ικανοποιητικό αριθμό προσλήψεων. Λοιπόν, ρωτούν οι τηλεθεατές. Ερωτήσεις πολλές υπάρχουν, Υπουργέ, με πολύ σύντομη απάντηση για να προλάβουμε όσες περισσότερες γίνεται. Το νέο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων θα ισχύσει από την 1η Λυκείου. Το νέο σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων ελπίζουμε να εφαρμοστεί για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2020. Και πιάνει ποια παιδιά αυτά που θα... Το 20 είναι αυτά που θα μπουν τώρα. Αν κάνετε τον υπολογισμό θα δείτε ότι είναι τα παιδιά που είναι σήμερα στην 1η Λυκείου. Λέει τώρα εδώ η Γαριφαλιά, λέει, τι γίνεται με τους φοιτητές που το κατακεφαλήν οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω από τις 5.000, δεν έχουν αδερφό προπτυχιακό φοιτητή και έχουν ανάγκη να πάρουν μια μεταγραφή στον τόπο κατοικίας των γονέων, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα για να προχωρήσουν τα παιδιά τις σπουδές τους. Και ξέρετε... Καταρχήν, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων αλλά και στην Ολομέλεια της Βουλής το τόνισα με μεγάλη σαφήνεια ότι είναι ένα θέμα που θα το αντιμετωπίσουμε από το Σεπτέμβριο. Να το ξέρουμε αυτό, είναι τα παιδιά που δεν έχουν αδελφούς, αλλά η κυρία αυτή έχει μία αδυναμία στην ερώτησή της, διότι όταν έχει εισόδημα χαμηλό και δεν μπορεί προφανώς το παιδί να πάει σε άλλη πόλη να σπουδάσει, κυρίως αν δεν υπάρχουν και εστίες ή αν δεν είναι εξασφαλισμένη η σίτηση κτλ, για το οποίο επίσης από το Σεπτέμβρη θα έχουμε πολύ σοβαρές αλλαγές, δεν είναι σαφές ότι μπορεί να πάει και να σπουδάσει εκεί που είναι οι γονείς, διότι οι γονείς μπορεί να μην είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι εκτός αυτών των δύο πόλεων, που τότε μπορεί να μην έχει τις ειδικότητες στο πανεπιστήμιο που είναι στην πόλη τους και να μην υπάρχει καν πανεπιστήμιο. Αν υπάρχει ειδικότητα. Άρα όμως, είναι κύριε Υπουργέ, ένα πολύ πιο δύσκολο θέμα. Για τις οικογένειες που δεν έχουν την ανάγκη. Γιατί οι περισσότεροι μένουν Αθήνα Θεσσαλονίκη. Βεβαίως κοιτάξτε, χρειάζεται μέρημνα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά ξέρετε, πάρα πολλοί κόσμος με χαμηλό εισόδημα δεν ζει μόνον σε αυτές τις δύο πόλεις, άρα πρέπει η πολιτεία να βρει λύση και για τα παιδιά που είναι εκτός αυτών των δύο πόλεων. Και το δεύτερο είναι ότι με δική μου πρόταση που έγινε στη Βουλή ζητάω από τα υπόλοιπα κόμματα να μας στείλουν τις συγκεκριμένες προτάσεις τους για το θέμα των μετεγραφών. Γιατί αυτό που θίγεται είναι στοιχείο της συνολικότερης... του συνολικότερου προβλήματος των μετεγραφών. Νίκο, έχουμε πολλά. Και θέλω εδώ όλοι όμως να έχουμε μία συνένεση σε αυτό το θέμα. Και όχι το κάθε κόμμα μετά να παίζει, ας πούμε, το θέμα ότι δεν μετεγράφουμε τους μεν, δεν μεταγράφουμε τους δε κτλ. Ναι. Υπάρχει πρόβλημα, Υπουργέ, σε επιμίστια αποσπασμένων. Να ξέρετε ότι πάνω από 60... Για πείτε μας αυτό, γιατί μας λένε καθηγητές από τη Γερμανία, λέει, δεν παίρνω το επιμίστιο, δεν μπορώ να... Μας λέει μια καθηγήτρια, δηλώνει αποσπασμένη στη Γερμανία, δεν έχει καταβληθεί το επιμίσθιο και με τον τακτικό μισθό δεν μπορώ να ζήσω. Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει κάποια καθυστέρηση στη μισθοδοσία, το γνωρίζετε? Ισχύει? Καταρχήν να τη ρωτήσετε πόσα χρόνια είναι εκεί, γιατί αν είναι πάνω από 3 χρόνια... 6 μήνες. Ή μετά από 5 χρόνια... 6 μήνες. 6 μήνες, εντάξει, αυτό δεν το ξέρω, είναι κάτι προφανώς γραφειοκρατικό, δεν καταλαβαίνω γιατί τόσο τέτοιο παράπονο. Γιατί άμα δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, γι' αυτό Υπουργέ, να σας πω, κοιτάξτε, υπάρχουν... Έχουμε μία ακόμη ερώτηση, κύριε Υπουργέ, την οποία μας την έχουν κάνει. Εγώ δεν αμφισβητώ, ναι. Λοιπόν, ναι. Για πάμε. Λοιπόν, ρωτάνε για την απόφαση του ΣΤΕ όσον αφορά στη μοριοδότηση των αθλητών, κύριε Υπουργέ.
πώς κρίνεται την απόφαση και τι τελικά θα ισχύσει. Την κρίνεται συνταγματική, το ΣΤΕ. Ναι, ναι, την κρίνεται συνταγματική. Και είχαμε διαμαρτυρίες από Έλληνες πρωταθλητές, από Έλληνες παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι σηκώνουν την ελληνική σημαία σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Μιλάμε για την Στεφανίδη, έκανε διαμαρτυρία και η Στεφανίδη. Ναι, ναι. Ελπίζω να μην θεωρηθεί ότι και γι' αυτό έχει ευθύνη το Υπουργείο Παιδείας. Και θα σας πω για ποιο λόγο. Εμείς τοποθετηθήκαμε πάλι δημόσια. Το Συμβούλιο Επικρατείας έρχεται να αμφισβητήσει ένα νόμο που ψηφίστηκε το 1992. Το 1992. Εμείς λοιπόν είμαστε σαφέστατοι ότι οι διακριθέντες αθλητές πρέπει να συνεχίσουν να έχουν αυτά τα προνόμια, ότι αυτό ενισχύει πάρα πολύ τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν πράγματα που είναι ολίγον σε σκιά. Αυτά να τα αντιμετωπίσουν, που δεν έχουν σχέση με το Υπουργείο Παιδείας. Αυτά όμως είναι άλλης τάξης προβλήματα από μια ρύθμιση η οποία συνεχίζει για τουλάχιστον 25 χρόνια και πρέπει να το σεβαστούμε, γιατί μόνον καλό έχει κάνει και στα πανεπιστήμια αλλά και στον αθλητισμό. Στον αθλητισμό. Πρέπει να τη μελετήσουμε. Δεν μας έχει έρθει ακόμη το σκεπτικό και επισήμως η απόφαση. Πάντως θα κάνουμε το παν για να μπορέσουμε να βρούμε λύση στην κατεύθυνση που σας είπα. Λοιπόν, με αφορμή το ερώτημα του Λουκά, ο οποίος λέει θα καταργηθεί η πρωινή προσευχή στα σχολεία, να το ρωτήσουμε και αυτό. Να το ρωτήσουμε και αυτό. Πιστεύετε και για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας? Η συζήτηση έχει γίνει πιο έντονη το τελευταίο διάστημα και με αφορμή ακραίες θέσεις και διατυπώσεις ανθρώπων που φέρουν το σχήμα. Καταρχήν, καλό είναι να μην αναμοχλεύουμε πράγματα για τα οποία υπάρχουν διαφορές και μπορώ να πω από κάποιους και εμπάθειες σε μια κοινωνία. Εντάξει, αλλά να τα συζητάμε όλα, γιατί έχουμε δημοκρατία και είναι ωραίο να γίνονται και να επιτρέπονται όλες οι συζητήσεις. Πολύ. Μα δεν το... Ναι. Μα εγώ δεν είπα να μην γίνονται ερωτήσεις. Εγώ λέω υπάρχουν ορισμένα πράγματα και να δούμε λίγο αν αυτά έχουν την αποδοχή της κοινωνίας ή όχι. Παραδείγματος χάρη, είστε απολύτως έγκυροι και δεν το λέω κολακευτικά και θυμάστε τι είχε γίνει με το θέμα της σημαίας το καλοκαίρι. Το θυμάστε, ελπίζω. Έτσι δεν είναι? Τον μικρό λέτε. Λοιπόν, εμάς οι πληροφορίες μας, και δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητώ, είναι ότι και στη 28η Οκτωβρίου και στην 25η Μαρτίου τα πράγματα κύλησαν με απόλυτη ομαλότητα, με απόλυτη συμφωνία μέσα στα σχολεία, έγιναν συζητήσεις, κάποιοι δεν πίστηκαν, κάποιοι πίστηκαν ανάμεσα στους γονείς, στους δασκάλους κτλ. Και πάμε παρακάτω, αλλά δεν είναι το τέλος του κόσμου αυτά τα πράγματα. Λέω λοιπόν ότι εμείς, όπως καλά γνωρίζετε, σεβόμαστε την θρησκευτική ταυτότητα, σεβόμαστε τους ανθρώπους που έχουν την όποια σχέση με την Εκκλησία μας και αυτό θεωρούμε ότι είναι ένα συνειδησιακό θέμα με απόλυτο σεβασμό και πρέπει να πάμε παρακάτω. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε απόλυτη συνεννόηση με την Εκκλησία για πολλά πράγματα και συμβαδίζουμε με τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας. Αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι ο ένας επιβάλλει στον άλλον μέχρι τελευταίας λέξης τις δικές του απόψεις. Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε, να σας πούμε για να το γνωρίζετε, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε να προβάλλουμε όλα τα ερωτήματα. Είναι μεγάλη αγωνία από ό,τι καταλαβαίνουμε φοιτητών και γονέων για τις μεταγραφές. Και όχι μόνο για τις μεταγραφές. Όχι μόνο για τις μεταγραφές και για το αν κατοχυρώνουν τα επαγγελματικά δικαιώματα σε όσους τα τμήματα συγχωνεύονται στη συγχωνεύση των τμήματων. Περιμένετε. Πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα. Ναι, ναι. Πολύ γρήγορα. Το θέμα των μεταγραφών φέτος έγινα 60%, πάνω από 60% των αιτήσεων ικανοποιήθηκε. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, για πρώτη φορά τα αδέλφια θα μπορούν να σπουδάζουν στην ίδια πόλη. Και με χαμηλότερο εισόδημα θα πηγαίνουν εκεί που είναι οι γονείς. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό. Και το τρίτο, κανένα επαγγελματικό δικαίωμα δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί για τα άτομα που έχουν ήδη πάρει πτυχίο.
Κανένα απολύτως. Και μάλιστα όλα αυτά θα αποτυπωθούν και σε νόμους. Μάλιστα, Υπουργέ. Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την επόμενη φορά από κοντά, Υπουργέ, για να μην έχουμε και την καθυστέρηση του ίδιου. Ναι, γιατί μας ενοχλεί και μας δημιουργεί προβλήματα. Να είστε καλά. Βεβαίως. Να είστε καλά.